Ναι. Προϊόν, μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Σαφέστατα. Ναι. Μπορεί να πει ότι πάω και πλακώνω τον κόσμο στο ξύλο και γίνω το πρόβλημα και του παίρνω το μαγαζί. Ναι. Λοιπόν, θα σα δώσω ένα παράδειγμα, μάλλον δύο παραδείγματα, για να δείτε πόσο σύνθετα είναι τα πράγματα και πώς κατά τη γνώμη μας πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο μου είναι οικείο και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι τα επόμενα 1-2 χρόνια θα απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία. Είναι αυτό που λέμε δημόσιο πανεπιστήμιο. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι κάτι που, όπως γνωρίζετε, σημαίνει για το καλό της κοινωνίας, για το καλό του Δήμου. Δεν σημαίνει κρατικό. Το κρατικό σημαίνει ότι είμαι το κράτος το οποίο μπαίνω επάνω και κάνω κουμάντο για το κράτος. Έτσι λοιπόν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για να λειτουργεί υπέρ της κοινωνίας παράγει δύο προϊόντα σε εισαγωγικά. Το λέω πολύ απλωστευμένα, παράγει τον απόφυτο και την έρευνα. Ναι. Εάν λοιπόν αυτά τα δύο δεν υπάρχει κανείς έξω στην κοινωνία να τα αγοράσει, να τα χρησιμοποιήσει, τότε σημαίνει πως το Πανεπιστήμιο έχει κάνει λάθος στόχευση. Άρα εάν ο Γιαννακόπουλος ο Γιάννης έχει τελειώσει τη βιοχημία, να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο τελείως δικό μου, αυθαίρετο βέβαια, και δεν βρίσκει δουλειά σαν βιοχημικός και λέει, πού δουλεύεις Γιάννη μου, σε πίτσα. Σε πίτσα μάλιστα. Ρωτάω εγώ σαν κοινωνία, τι μου επιστρέφεις πίσω που εγώ σε σπούδασα, λες εσύ, τίποτα. Εργαστήρια, τίποτα. Κτίρια, και κοστίζει, γύρωσα, έτσι, 34.000 με 35.000 ο κάθε φοιτητής για να τελειώσει τη βιοχημία, δεν κοστίζει 2.000. Και λες εσύ τίποτα, διότι δεν βρήκα δουλειά και με δουλεύω σε πίτσα. Α, μάλιστα. Εφόσον λοιπόν δεν μου επιστρέφεις πίσω τίποτα, εμένα που σε σπούδασα, καλύτερα τις σπουδές από τον χρόνο να τις πληρώνεις μόνος σου. Άρα, εάν δεν φροντίσουμε να συνδέσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με μια τελείως διαφορετική λογική, με την αγορά εργασίας και με τις ανάγκες τις πραγματικές που έχει η ελληνική οικονομία, διότι ο Έλληνας ο φορολογούμενος πληρώνει και δεν πληρώνει για να βγει ο βιοχημικός και να πηγαίνει να δουλέψει στο Βέλγιο. Έτσι, θέλει να βρει δουλειά εδώ. Τότε απαξιώνει το δημόσιο πανεπιστήμιο, άρα για να το προστατεύσουμε πρέπει να το συνδέσουμε με μια τελείως διαφορετική λογική που αν θέλετε μπορούμε να την αναλύσω με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι προοδευτικό. Είναι. Διότι φροντίζει. Είναι, αρκεί να γίνει με όρους. Ναι, φυσικά. Βλέπω και πολλά φυσικά. Προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. Βεβαίως. Δηλαδή, αν αρχίσει να χρηματοδοτεί την έρευνα, ας πούμε, η αγορά, θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, δεν σας είπα αυτό το πράγμα εγώ. Είπα πώς θα φροντίσουμε για το καλό του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Άρα αυτό που λέω είναι προοδευτικό. Ναι. Ένα. Δεύτερον, θεωρώ ότι για να μπορέσει να επιβιώσει και να γίνει εξωστρεφές και ανταγωνιστικό πρέπει να έχει ανταγωνισμό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα θέλω να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια αφού προηγουμένως έχουν εξασφαλίσει την ισχυρή βοήθεια, τη σωστή όμως, έτσι, όχι όπως είναι τώρα, του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Άρα αυτό είναι φιλελεύθερο. Ναι. Άρα για να μπορέσεις να επιβιώσεις αυτή τη στιγμή σε μια δυτικού τύπου κοινωνία ανοιχτή που είμαστε, πρέπει να συνδυάσεις το προοδευτικό με το φιλελεύθερο. Βεβαίως. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ας πούμε ότι εσείς έχετε μια εταιρεία που παράγει 100 κιλά γάλα την ημέρα και ξαφνικά μέσα στην κρίση δεν τα πουλάτε και πουλάτε τα 50. Δεν θα πρέπει να ισχύσουν τρία πράγματα. Ή θα κλείσει η εταιρεία, ή θα απολύσει κάποιο προσωπικό, ή θα πρέπει να βρείτε αγορές κάπου αλλού που δεν έχετε σήμερα. Εάν εσείς στο όνομα της καθαρότητας των ιδεών σας δεν θέλετε να απολύσετε προσωπικό, μπορεί να κλείσετε. Άρα εγώ τι με ενδιαφέρει σαν ποτάμι, με ενδιαφέρει να σώσω την εταιρεία, σας το λέω τώρα τελείως σχηματικά, και αφού τη σώσω θα βαφτίσω πώς λέγεται η λύση. Άρα εμένα με ενδιαφέρει να λύσω το θέμα της, να επιβιώσει η εταιρεία και μετά θα το βαφτίσω. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα προβλήματα πλέον δεν υπάρχουν τέτοιου είδους λογικές ή με δεξιά ή αριστερά. Όταν ο φοιτητής που έφτιαξε το Linux ο πρώτος, τον χλέβαζαν, τον κορόιδευαν, διότι δεν το καταλάβαιναν. Και αυτή τη στιγμή όλα λειτουργούν με βάση αυτό στην πληροφορική. Ναι, το ξέρω. Αυτό που κάνει το ποτάμι, το θεωρώ εγώ σαν μια πολιτική κοινοτομία. Είναι κάτι το οποίο το αντιπαλεύει ο κόσμος. Συμφωνώ. Γιατί δεν το αντιλαμβάνεται. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, επειδή η κοινωνία όμως είναι ένα δυναμικό.